Κορίτσια μου, γλυκά και αγαπημένα, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο το οποίο αποφάσισα να κάνω σήμερα για εσάς. Το σημερινό θέμα του βίντεο είναι τι υπάρχει μέσα στο νεσεσέρ μου. Ένα θέμα το οποίο ψάχνω και εγώ σε διάφορες YouTubers και της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού και το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ να ψαχουλεύω και να ψάχνω γιατί παίρνω και διάφορες ιδέες. Έτσι λοιπόν αποφάσισα σήμερα να σας δείξω τι βρίσκεται στο δικό μου νεσεσέρ, πράγματα που δεν αποχωρίζομαι αρκετά χρόνια για να είμαι ειλικρινής, αλλά που έχω εντάξει τα τελευταία γιατί δοκιμάζοντας κάποια απορρίπτεις, κάποια αλλάζεις, κάποια μετά ξαναγυρνάς εκείνα, κάποια ξαναγυρνάς τα προηγούμενα και ούτω καθεξής. Σήμερα που γράφω αυτό το βίντεο που θα ανεβεί καλώς εχόντων των πραγμάτων αύριο το μεσημεράκι, Τετάρτη αύριο, είναι Τρίτη, είναι 9 του μήνα. Μόλις έχω γυρίσει από τη μεσημεριανή κουμπή της Ελένης Μενεγάκη όπου βρεθήκαμε με τον Βασίλη Μπουλούμπαση, εξού και αυτός ο κότσος, δεν είναι γιατί έχω ξεκινήσει μαθήματα ρυθμικής, όχι. Και γι' αυτόν τον λόγο και λόγω της ημέρας που λένε, αν μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, τρεις τυχερές θα κάνετε δικά σας πολύ ωραία προϊόντα, τα οποία έτσι με πολύ αγάπη και πολύ χαρά σας τα δίνω μέσα από το κανάλι μου. Περιμένετε μέχρι το τέλος, κάντε λίγο υπομονή, όχι τίποτα άλλο, να υπάρχει έτσι ένα suspense, αδερφέ. Και στο τέλος, λίγο, θα σας πω ποια είναι αυτά τα προϊόντα που μπορείτε να διεκδικήσετε τρεις τυχερές από εσάς. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Και το θέμα του σημερινού βίντεο σας είπα ότι είναι το νεσεσέρ μου. Το νεσεσέρ μου είναι αυτό ακριβώς. Αν μερικές από εσάς παρακολουθείτε Happy Day, θα το βλέπετε κάθε πρωί. Είναι πάντα δίπλα στον καφέ μου. Και είναι αυτό το ροζ πραγματάκι το οποίο ψαχουλεύει καθημερινά κορίτσια Κώστας Φραγκογιάς και ψαρεύει από κάτι. Σε αυτό εδώ το νεσεσέρ, το οποίο είναι από την χριστουγεννιάτικη σειρά της MAC, με έχει βολέψει πάρα πολύ, γιατί το παίρνω καθημερινά μαζί μου, φροντίζω όποια τσάντα και να έχω, ειδικά οι πρωινές μου τσάντες είναι και μεγάλες. Οπότε χωράει άνετα μέσα χωρίς να έχει πολλά άχρηστα αντικείμενα. Βάζω μέσα τα βασικά, αυτά που χρειάζομαι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, για να κάνω ένα ρετούς, για να νεώσω το μακιγιάζ μου, όταν αισθάνομαι ότι αυτό δεν κρατάει, να έχω την ασφάλεια στο τσαντάκι μου, και αυτό δεν είναι άλλο από αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ, τα οποία νομίζω πως καμία μας δεν αποχωρίζεται. Έτσι λοιπόν, επειδή η δική μου μέρα ξεκινάει πολύ νωρίς το πρωί και τελειώνει αργά το βράδυ, το πρώτο πράγμα που θα βρει κανείς ανοίγοντας το νεσεσέρ μου είναι το make-up μου. Και αυτό γιατί φεύγοντας από το κανάλι προσπαθώ να βγάζω τη βαριά ποσότητα make-up και επειδή είμαι βαμμένη από τις 7.30 το πρωί που τελειώνουμε όλο το make-up με τον Πέτρο Τζαμπούκο, ο οποίος είναι τα γόρι μου το πρωινό, φροντίζω να το έχω μαζί μου γιατί όλο και κάπου έχω να πάω και πρέπει το make-up μου να είναι προσεγμένο. Και επειδή δεν μπορώ να βάλω τον Πέτρο στην τσάντα μου, βάζω το make-up μου. Αυτό που χρησιμοποιώ το τελευταίο διάστημα και σας έχω μιλήσει και στο www.ellencholike.gr είναι από Estée Lauder. Είναι το Double Wear. Το χρησιμοποιώ στην απόχρωση Ivory Base. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει γίνει το αγαπημένο μου make-up και αυτό γιατί έχει 24 ώρη διάρκεια, 24 ώρη κάλυψη. Δεν αισθάνεσαι ότι μετά από λίγη ώρα αρχίζει και φεύγει και δημιουργεί εκείνους τους αντιαισθητικούς λεκέδες που έχει σε σημεία στάμπες, απλώνεται πάρα πολύ εύκολα, η υφή του είναι πάρα πολύ λεπτόρευστη, δεν σου δίνει την όψη προσωπείου και γενικά είναι ένα make-up το οποίο έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Και για να είμαι ειλικρινής, όταν πρέπει να αφαιρέσω μερικά αντικείμενα από τον SSR μου, το έχω βάλει και σε αυτό το μικρό κουτάκι, για να έχω λίγη ποσότητα μαζί μου. Δεύτερο πολύ βασικό προϊόν το οποίο θα βρει κάποιος στο νεσεσέρ μου είναι το κλασικό και πολύ αγαπημένο Lipozan. Εννοείται. Στο κεράσι είναι ρε κορίτσια, πραγματικά πόσα χρόνια μπορεί να το φοράμε αυτό το Lipozan και όμως ποτέ δεν έχει απογοητεύσει καμία μας. Εγώ θυμάμαι από τη μικρή μου ηλικία, το φορούσα για να δίνω έτσι λίγο χρώμα στα χυλάκια μου. Το έχω πάντα μαζί μου, το φοράω πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Τώρα, κάτι που δεν θα λείψει ποτέ από τον SSR μου είναι το αγαπημένο μου lip gloss. Είναι από τη MAC. Είναι το Full For You.
Είναι ένα lip gloss το οποίο δεν έχει συγκεκριμένο χρώμα, απλά δίνει μια ζουμερή ένταση στα χείλη. Μπορείτε να το βάλετε πάνω από κάθε κραγιόν το οποίο επιλέγετε και απλά να κάνει τα χείλη σας πιο ζουμερά. Επειδή πολλές φορές υπάρχει σε έλλειψη στα περισσότερα καταστήματα MAC, εγώ όταν το βρίσκω παίρνω κανένα δυο να υπάρχει. Full for you. Άμα σας αρέσουν έτσι τα ζουμερά χείλη και τα άχρωμα, θα το λατρέψετε. Ρούζ. Το ρούζ που θα βρίσκουμε στο νεσεσέρ μου είναι από Tom Ford. Τώρα για την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού, προτιμώ τα μαγουλά μου να έχουν μια πιο ροδαλή, κοραλή απόχρωση. Το χειμώνα μου αρέσουν οι πιο μπες καφέ ροζ αποχρώσεις. Αυτό που έχω δοκιμάσει τελευταία και το έχω λατρέψει είναι σε αυτήν εδώ την απόχρωση. Τώρα θα το δεις και θα μου πεις, ρε, λέει, είναι κλόουν. Δίνει ακριβώς αυτήν την όψη φρεσκάδας, υγείας, κοριτσιού. Σαν να σου έχουν τσιμπήσει το μαγουλάκι, βρε κουτό. Όπως ήμασταν μικρούλες. Είναι στην απόχρωση ΑΑ6. Μου αρέσει η συσκευασία του, είναι μικρό. Είναι η ωραιότερη απόχρωση για το καλοκαίρι. Θα με θυμηθείτε. Επόμενο προϊόν το οποίο θα βρείτε στο νεσεσέρ μου είναι ένα κραγιόν για το οποίο θα μπορούσα να σας μιλάω πάρα πολλές ώρες, πάρα πολλές μέρες. Λατρεύω τις nude αποχρώσεις, όσες με παρακολουθείτε το γνωρίζετε, όσες βλέπετε πρώτη φορά, σας το λέω. Πάρα πολλά χρόνια είμαι συλλέκτης ό,τι nude αποχρώσεις πέσει στα χέρια μου. Κατά καιρούς γίνονται διαφορετικά τα αγαπημένα μου. Το τελευταίο καιρό έχω δοκιμάσει από Urban Decay, σε αυτήν εδώ την πολύ όμορφη συσκευασία, αυτό εδώ το nude κραγιόν. Βλέπεις, είναι και χρησιμοποιημένο πολύ. Το οποίο μπορεί να σου φαντάζει λίγο πιο σκούρο από ότι είναι πραγματικά, αλλά είναι αυτό εδώ που φοράω και αυτή τη στιγμή που δεν έχω αποχωριστεί. Έχει μία απόχρωση beige καφέ, χωρίς όμως να γίνεται λευκό. Χωρίς να γίνεται όμως ούτε πολύ σκούρο καφέ, ούτε λευκό για να δίνει στην όψη του προσώπου σας ένα γενικά λευκό και το αποτέλεσμα της όχρας που εγώ δεν προτιμώ γιατί δεν μου κάνει υγιές, δεν μου κάνει φυσικό. Είναι τόσο nude όσο πρέπει, είναι τόσο ενυδατικό όσο πρέπει και νομίζω ότι ταιριάζει σε όλες τις επιδερμίδες, σε όλα τα χρώματα μαλλιών και σε όλες τις ηλικίες. Μπορεί να είναι λίγο έτσι τσιμπημένη η τιμή του, νομίζω κάνει κανένα 30 ευρώ, δεν το λες φτηνό κραγιόν, αλλά αν είστε από αυτές που αγοράζουν μανιωδώς nude κραγιόν, πιστεύω ότι αν πάρετε αυτό θα φύγετε από τη δύσκολη θέση να δοκιμάσετε και πολλά άλλα. Επόμενο γρήγορα, μία πούδρα την οποία έχω αγαπήσει, μου την έχει στείλει από Θεσσαλονίκη, αγαπημένη μου Ράνια Μπουντούρη Θεσσαλονικιά, είναι από The Balm. Εντάξει, αγαπώ αυτά τα προϊόντα. Περιέχει τάλκ, έχει μια πάρα πολύ μαλακή υφή, μπορείτε με ένα σφουγγαράκι, με ένα πινελάκι να τη χρησιμοποιήσετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στα μποναριστά και να πάρει όλη τη γυαλάδα από το πρόσωπό σας, αλλά δεν είναι από τις πούδρες οι οποίες αισθάνεσαι ότι φράζουν την κατάσταση. Είναι από τις πούδρες οι οποίες παίρνουν τη γυαλάδα και δίνουν μια έτσι λία και διάφανη όψη. Την έχω αγαπήσει, είναι στην απόχρωση, έχει απόχρωση. Δεν έχει. Είναι αυτή η μία. Founder 10. Κοριτσιά, πάρα πολύ ωραία η φύτη. Να σας εξηγήσω. Είναι πάρα πολύ ωραία η φύτη. Τώρα βλέπω το χέρι μου το οποίο έχει πάνω την έρθει και τα Γιάννενα. Λοιπόν, The Balm. Επόμενο πράγμα που θα βρει κανείς μες στο νεσεσέρ μου και δεν προϊόν είναι ένα τσιμπιδάκι για τα φρύδια. Κλασικό, τα χάνω συνέχεια, άρα δεν θυμάμαι καν ποιο νούμερο είναι, δεν ξέρω καν από πού το έχω πάρει, δεν ξέρω καν γιατί το έχω, είμαι ανίκανη στο να βγάλω μόνη μου τα φρύδια και γενικά συνιστώ, αν δεν ξέρετε, καλύτερα να μην επεμβαίνετε, διότι το μόνο που κάνουμε είναι να χαλάμε το σχήμα που μας δίνουν οι ειδικοί και μετά το φρύδι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, πονεμένη και δύσκολη ιστορία. Δεν μεγαλώνει εύκολα, δεν ξαναφτιάχνει το σχήμα και βράστα χαράλαμπε. Γενικά το έχω για να το έχω, αλλά... επόμενο που θα βρεις μέσα στο νεσεσέρ μου είναι ένα στυλό το οποίο μου τα έχει κάνει δώρο με τα αρχικά μου στα γενέθλιά μου ο Κώστας Φραγκολιάς.
Εύζηλον Τάβ. Το έχω πάντα μαζί μου γιατί το αγαπώ πολύ. Και δύο τελευταία προϊόντα γρήγορα γρήγορα γιατί ο χρόνος περνάει. Το φοβερό μαγικό κονσίλερ από MAC Pro Longwear Concealer στην απόγρωση Catch Cairns. Είναι αυτή εδώ η συσκευασία του, το γνωρίζετε, το εμπιστεύεστε, το προτιμάτε. Ένα λεπτόρευστο κονσίλερ, το οποίο ακόμα και βαμμένος να είσαι, αν αισθάνεσαι ότι από όλη τη διάρκεια της ημέρας έχεις λίγο κουραστεί, ένα τσικ, ένα ρε κορίτσια, είναι τρομερό αυτό με αυτό το κονσίλερ, γι' αυτό το αγαπώ. Τακ, 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 του, κάτω από το μάτι και νομίζω ότι δίνει τη λάμψη, το φως και την υγεία που χρειάζεσαι. Και τέλος, επειδή ξέρετε ότι αγαπώ τα κραγιόν και σας μιλάω πάρα πολύ συχνά για τα κραγιόν που ανακαλύπτω, έχω ανακαλύψει από τη MAC το κραγιόν που νομίζω θα αποχωριστώ όλο το καλοκαίρι, σε μια απόχρωση την οποία την έχω λατρέψει, σε μια απόχρωση που νομίζω ότι είναι η απόχρωση του καλοκαιριού, ταιριάζει σε όλες, είναι από την καινούρια τη σειρά, στην απόχρωση Lip Density, Δολοφονία, Medium Hair. Είναι ένα συγκλονιστικό κοραλλορός χρώμα. Είναι αυτό εδώ. Πιστεύω πως όποια το δοκιμάσει θα εκπλαγεί από το πόσο ενυδατικό, σταθερό και ωραίο χρώμα έχει, κορίτσια. Πρέπει να το δοκιμάσετε. Πάντε σε μία MAC, μπείτε μέσα και απλά δοκιμάστε το. Έχει και άλλα πάρα πολύ ωραία χρώματα αυτή η σειρά, nude, πιο έντονα. Εγώ έχω πάρει αυτό, το έχω δοκιμάσει αυτό και δεν το έχω αποχωριστεί από τη μέρα που το έχω πάρει. Το έχω αγαπήσει. Λοιπόν, αυτά είναι τα προϊόντα που θα βρει κάποιος στο necessaire μου. Ελπίζω να σας κάλυψα. Ό,τι απορία έχετε, στείλτε μου από κάτω τις ερωτήσεις σας και εγώ θα σας απαντήσω όσο αφορά τα προϊόντα ή ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει θέλετε. Και τώρα ήρθε η ώρα για giveaway, ωραίο δωράκι που περιμένει εσάς. Γιατί όπως σας είπα και στην αρχή αυτού του βίντεο, σήμερα το μεσημέρι με τον Βασίλη βρεθήκαμε καλεσμένοι στην Ελένη Μενεγάκη και μιλήσαμε για το πολύ αγαπημένο μας Orgen. Το σαμπουάν και τη σειρά περιποίησης την οποία σας έχω ζαλίσει τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι μια σειρά την οποία θα ήθελα όσο περισσότερες γίνεται από εσάς να δοκιμάσετε. Γι' αυτό κατάφερα και εξασφάλισα για εσάς, για τρεις τυχερές από εσάς, μια ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τα μαλάκια σας που περιλαμβάνει το σαμπουάν, το κοντίσιονερ, τη μάσκα μαλλιών και την κρέμα λίανσης. Ξέρω να φέρω τα άλλα δύο. Σχωράτε με. Δεν πειράζει, ξέρετε εσείς, περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά Orgen ή Alucare, η οποία θα έρθει στο σπίτι σας και πιστεύω ότι ειδικά τώρα που όλες έχουμε ανάγκη για εντατική φροντίδα και ενυδάτωση και αναδόμηση των μαγιών μας λόγω καλοκαιριού, θα σας βγάλει ασπροπρόσωπες και θα με θυμηθείτε. Είναι ένα προϊόν το οποίο εγώ το χρησιμοποιώ, το οποίο έχει χαρίσει την υγεία και τη λάμψη στα μαλλιά μου που μου έλειπε, το οποίο με κάνει... Το βάζω και μου μυρίζει συγκλονιστικά, μου δίνει αυτή τη μυρωδιά καθαριότητας που ξέρετε ότι αγαπώ και το οποίο νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσετε. Τρεις τυχερές από εσάς, με το πολύ απλό τρόπο κάνετε subscribe, αφήνετε το σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο και στο τέλος της εβδομάδας θα κάνω την κλήρωση για να μου δώσετε τα στοιχεία σας και να έρθουν αυτά τα ωραία προϊόντα στο σπίτι σας. Αυτά λοιπόν για σήμερα, προσπάθησα να μην κάνω μαμούτ το βίντεο, πάλι δεν τα κατάφερα, αλλά αυτό θα τα ανεβάσω. Γύρω στα 15 λεπτά έχει βγει. Θεέ μου, γιατί να μιλάω τόσο πολύ. Λοιπόν, ελπίζω να σας βρίσκει καλά αυτό το βίντεο, να σας βρίσκει χαμογελαστούς, χαρούμενους. Και αν δεν είστε, να προσπαθείτε προς εκείνη την κατεύθυνση για να γίνετε. Μόλις έχω ρίξει λίγο Orgen. Μακάρι να μπορούσα να το μυρίσετε. Να χαμογελάτε, γιατί όπως σας λέω πάντα, μέρα που δεν χαμογελάσατε είναι χαμένη μέρα. Ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η μορφή επικοινωνίας που έχουμε αναπτύξει μέσα από το YouTube. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ κάθε εβδομάδα για να τα λέμε και για να έχουμε έτσι αυτή την επικοινωνία. Αλλά και για να σας χαρίζω δωράκια που εξασφαλίζω για εσάς, γιατί εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ όταν φτάνει ένα κουτί στο σπίτι ή στη δουλειά και είναι για μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ να το ανοίγω.
Μ' αρέσει αυτή η χαρά του δώρου. Εύχομαι να αρέσει και σε εσάς. Σας φιλώ γλυκά και μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και να περνάτε υπέροχα.